Και μιας και βλέπουμε πλάνα από την εκπομπή όταν φιλοξενήσατε την παράσταση στην οποία συμμετέχεις και εσύ, ρε Σκουφίτσα, The True Story, με την οποία γελάσαμε πάρα πολύ, θέλουμε να βάλουμε στην παρέα μας έναν άνθρωπο τον οποίο γνωρίσαμε από μια άλλη πολύ πετυχημένη σειρά, το LAPD, και ο οποίος βρίσκεται σήμερα εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ που είστε έτσι ένα ντουέτο. Λοιπόν, Στάθη μου, θέλουμε να καλωσορίσουμε τον Βαγγέλη Τάκο που είναι σήμερα μαζί μας. Καλώς τον. Έλα. Γεια σας. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις, βλέπουμε και πλάνο από την παράσταση, έχουμε και το στάδιο εδώ πέρα, κάνετε παρέα εκτός... Διακαναλική, τέτοια παρέα κάνουμε. Θα μας τα πεις όλα, γι' αυτό τον έχουμε από μακριά, για να μπορέσεις να τα πεις όλα ελεύθερα. Τι δεν ξέρετε, με τον Βαγγέλη, μου επιτρέπεις, γεια σου Βαγγέλη, σ' αγαπώ και μου έλειψες. Λοιπόν, με τον Βαγγέλη όταν κάνουμε παρέα, είμαστε ρε παιδί μου σε ένα μέρος και κάνουμε πρόβες και λοιπά, δεν μιλάμε ένα στον άλλον. Έχει ο καθένας από μια κάμερα και ένα μόνιτο και βλεπόμαστε τα παράθυρα. Μπορεί να είμαστε δίπλα, αλλά από τα παράθυρα μόνο, γιατί έχουμε γίνει ψωνάρες φοβερές. Παναγία μου. Έχει δίκιο, αλλιώς λειτουργούμε στο φακό. Δεν κοιτιέστε, δεν μιλάτε. Πώς μιλάμε, παιδί μου, αλλά πρέπει να μεσολαβούν κάμερες, μικρόφωνα, τέτοια τώρα δεν είμαστε. Και ό,τι τυχαίει. Μου φαίνεται λίγο, πάντως πραγματικά οφείλω να ομολογήσω ότι από τη στιγμή που μπήκε ο Βαγγέλης Στάθη και Βαγγέλη για το Στάθη, κοιτάζεστε λίγο με άλλο νόημα, δηλαδή άλλαξε η ματιά σας. Νόημα. Είπε προηγουμένως μια σοφή γυναίκα ότι είναι μεσημεριανή εκπομπή, δεν τα λέμε αυτά. Όμως κάτι έπιασα στον αέρα να υπάρχει, έτσι. Καταρχήν να ρωτήσω κάτι, είστε και δύο ωραίοι άντρες. Υπάρχει ανταγωνισμός. Αυτό ότι συγγνώμη που το Βαγγέλη με συγχωρείς που σε παρακάμπτω, αλλά αυτό το να παρουσιάζουν εκπομπές στην τηλεόραση και μάλιστα δημοφιλείς κορίτσια με προβλήματα οράσεως, πρέπει να το κοιτάξουμε. Να σου πω κάτι, κάθε άντρας είναι εγωιτευτικός σε κάτι. Έχετε μεγάλη σχολή τυφλών, μαντάμ. Σχολή τυφλών, έχετε τελειώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Ευχαριστώ. Υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ σας τώρα χωρίς πλάκα. Όχι, τι ανταγωνισμός να υπάρχει. Όπα και δύο, όχι, μένα στο μια φωνή. Τι ανταγωνισμός να υπάρχει. Παλεύουμε στη λάσπη. Μερικές φορές. Στη λάσπη, δεν είναι δυνατόν. Βαγγέλη, πρέπει να μας πεις πώς κρίνεις και πώς φαίνεται σαν ηθοποιός ο Στάθης Παναγιωτόπουλος. Για να ξεκινήσουμε τα βασικά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να το χαϊδέψεις τα αυτιά, θέλω να είσαι σκληρός, αμήλικτος. Όχι τα αυτάκια του λύκου μας, όχι. Κοιτάξτε, αυτή η παράσταση της Σκουφίτσα μας είναι υπέροχη ούτως ή άλλως. Είμαι εγώ. Αλλά ο Στάθης μας είναι ο καλύτερος λυκάκος του κόσμου. Δεν είναι σκύλος, δεν είναι λύκος, είναι λυκό σκύλο. Γλυκό σκύλο, συνδυασμό σκοτώνει αυτό, έτσι. Ναι, σκοτώνει. Να σου πω κάτι, όταν ήρθε πρώτη φορά και κάνατε την πρώτη πρόβα, πώς υπήρξε η χημεία μεταξύ σας, δηλαδή. Και χημεία και φυσική, και θρησκευτικά, μη σου πω. Και χημεία και τέρατα υπήρχαν. Τι είχες, πρασόπιτα ήταν, είχες μαγειρέψει πρασόπιτα. Ναι. Αλήθεια. Έτσι γνωριστήκαμε. Εσύ θα είχες άγχος όταν πήγες για την πρώτη πρόβα. Γιατί, ναι, δεν ήξερα τι θα συναντήσω. Φυσικά είχα άγχος. Και για την πρόσωπη. Και για την πρώτη πρόβα και για την τελευταία πρόβα και για την παράσταση. Και σήμερα έχω, καλά σήμερα πολύ λιγότερο. Αλλά ναι, είχα πολύ τρελό. Τρελό άγχος όμως. Μα οι φίλες σου, οι γυναίκες φίλες σου, όταν σε βλέπουν να παίζεις αυτή την παράσταση, τι σου λένε, τι σου έχουν πει. Τους παρουσιάζεται μια υγρασία όπως καταλαβαίνεις. Μια. Τίποτα, το αντιπαρέχομαι. Φίλοι και μου έχουν πει, ξέρεις τι γίνεται, μου έχουν πει καλά λόγια για την διαγραμμή. Είναι καλό, πείστε λίγο κουφές. Τα οποία λόγια συνοδεύονται, επειδή είμαι γελίο υποκείμενο, συνοδεύονται από την κουβέντα, έπαιξες πολύ ωραία, αλήθεια σου λέω, δηλαδή δεν σε κοροϊδεύω όπως συνήθως. Το λένε πραγματικά, έχω μηνύματα στο τηλέφωνο που λένε αυτό το πράγμα ακριβώς. Εντάξει. Να σου πω κάτι, εσύ, τώρα δηλαδή θέλεις να γίνεις ηθοποιός. Είναι αυτό ο στόχο σου να παίξει κι αλλού. Θέλω, ναι, θέλω. Να καταξιωθεί. Ναι. Τώρα, ηθοποιό είναι με βαριά κουβέντα. Ξέρεις. Για να γίνει ηθοποιό, δεν είναι αυτό που έλεγε ο Τσαρόγκη ότι στην Ελλάδα ζει ότι δηλώσει. Είναι λίγο χαζό. Όχι, είναι σωστό. Δεν είναι σωστό να το κάνουμε όμω. Θέλω, βέβαια, θέλω να παίξω πάρα πολύ. Με ευχαριστεί τόσο πολύ αυτό το πράγμα. Με ικανοποιεί τόσο πολύ. Ναι. Θέλω να το κάνω τρελά. Τι να σου πω. Πάρα να σου πω κάτι. Σε μια συνέντευξή μα, την Άσπαρα τη Ανώδο στην εκπομπή, είχε πει ότι αισθάνεσαι αλεξιπτωτιστή αυτό. Βέβαια. Τι αισθάνομαι, είμαι αλεξιπτωτιστή. Δηλαδή το γεγονό ότι βγαίνω στην τηλεόραση σε μια πολύ δημοφιλή εκπομπή και μου δίνει ένα ρόλο σε μια ταινία, ένα ρόλο σε μια παράσταση. Ασχέτω αν τα καταφέρνω καλά ή όχι. Είναι ο ορισμό του αλεξιπτωτιστή, αυτό είναι. Παρ' όλα αυτά δεν μπορείτε να πω να φορέσω ένα σακί και να ρίξω στάχτες πάνω μου και να πω είμαι, τι έκανα και να αυτοκτονήσω. Όχι, θα το απολαύσω και θα το εκμεταλλευτώ. Μα γιατί έτσι και για να σου δώσει κάποιο ρόλο, Βαγγέλη μου, και διόρθωσε με κάνω λάθος, ή το να συμμετέχει σε μια εκπομπή, κρίνεται από την ικανότητά σου και από αυτούς που σου δίνουν αυτή τη θέση. Για να στη δίνουν κάτι θα είδανε, θέλω να πω, κατάλαβες. Ναι, κατάλαβες.
Δεν ξέρω τι ήταν. Δεν αποκάλυψε και πολλά πράγματα. Τι ήταν ακριβώς, δεν ξέρω. Ναι, φαίνεται ότι είδαν ότι, ξέρω εγώ, μπορεί να έχω, ρε παιδί μου, μια αλφα υποκριτική ικανότητα. Ξαναλέω όμως, αλεξιδωτιστή είμαι, διότι να πεις ότι είμαι ηθοποιός, ηθοποιός είναι, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά αυτός ο οποίος πήγε και σπούδασε, έβγαλε τα, έχει τα τυπικά προσόντα, τα ουσιαστικά, διάβασε βιβλία, ίδρωσε, εγώ δεν ίδρωσα ιδιαίτερος, κακά τα ψέματα, κάναμε 15 πρόβες, και... Ναι, έτσι. Θα μου επιτρέπετε, Ευαγγέλη, απασχόλησε του λίγο πριν να μιλήσω στα παιδιά στο ραδιόφωνο να του πω κάτι, γιατί του έχω παραμιλήσει. Μπορώ. Ναι, 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 μίλησε του, μίλησε του. Σα απασχόλησε λίγο, κορίτσια μου. Την παράσταση την είδατε. Την παράσταση δεν την είδαμε. Θέλουμε να έρθουμε σήμερα. Σήμερα θα έρθετε να τη δείτε, έτσι. Πάντως μας έχουν πει πάρα πολύ καλά λόγια. Δηλαδή είναι λίγο διαφορετικό αυτό που λένε με τον κακό το λίγο. Τελικά είναι καλό. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Είναι μια ανατροπή. Ναι, είναι πραγματική ιστορία όπω την είδε ο σεναριογράφο και σκηνοθέτη μα, ο Θοδωρή Κουνιάκη. Τρει φορέ πρέπει να το πω. Έχω πληρωθεί γι' αυτό. Έχω υπογράψει. Ευγάλε τα λεφτά σου, σε παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Όπως έλεγε ο Θοδωρής Κουνιάκης, αυτή είναι έτσι. Έγραψε ένα υπέροχο έργο. Ναι. Είναι μια ανατροπή της όλης της ιστορίας της Κοκκινοσκουφίτσας. Και είναι πολλά παραμύθια μαζί, λέει. Βλέπω ότι και άλλα παραμύθια. Είναι όλα τα παραμύθια σχεδόν. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πώς είναι τα αποκρίσει του κόσμου από κάτω, γελάνε. Γελάνε, γι' αυτό είναι πολύ καλό, παιδιά. Δηλαδή αυτό μετράει. Όταν δεις τον άλλο να γελάει, τελείωσε. Είναι, γιατί είναι λίγο αναρχικό το εργάκι, είναι πολύ αστείο. Ναι. Αλλά είναι λίγο αναρχικό, είναι λίγο ανατρεπτικό. Θα δείτε, θα σας περιμένω, θα σας δω. Σήμερα θα έρθουμε, σήμερα θα πούμε, το υποσχόμαστε. Δεν μου λες, παίζετε και στην Αθήνα. Ναι, θα παίχτε και στην Αθήνα. Α, δεν έχει γίνει. Πέρυσι. Πέρυσι και πρόπερσι. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ έπαιζε στο LAPD, ένα πάρα πολύ ωραίο σύριαλ. Η τηλεόραση, πώς σου φαίνεται τώρα? Κοίτα, αυτή που βλέπω απέναντι flat, πολύ καλή μου φαίνεται. Η άλλη τηλεόραση που ξέρουμε είναι λίγο... Έχει λίγα προβληματάκια. Ναι. Αλλά είναι ωραία όπως το κάνουμε. Στο επίπεδο της τηλεόρασης ενώ στο επίπεδο της. Σε όλα αυτά, ωραία. Με τη φτώχεια, με την κρίση, με τη μιζέρια, όλα αυτά τα έχουν επηρεάσει πολύ. Στάθη, εσύ τηλεόραση. Στέλνεις μήνυμα. Όχι, κάτι που πειράζει το μηχάνημα το οποίο ελέγχει την κονσόλα. τηλεόραση, ακριβώς η ερώτηση. Πώς σου φαίνεται η τηλεόραση σήμερα? Δεν μ' αρέσει ιδιαίτερος. Να σου πω κάτι, δεν μ' αρέσει, δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν την πολύ βλέπω. Αφενός διότι δεν έχω χρόνο. Αφετέρου τα πράγματα τα οποία μου αρέσουν στην τηλεόραση είναι πολύ, γιατί θέλει πολύ ψάξιμο, πάρα πολύ ψάξιμο. Δηλαδή να ψάξεις μέσα σε ένα σώρο για να βρεις κάτι, ξέρω εγώ, μια εκπομπή που δεν σ' αρέσει. Και δεν ξέρω, δεν θέλω να πω, να σου πω κάτι. Έχω πει στις συνεντεύξεις κατά καιρούς ότι, γιατί έχω δώσει δύο συνεντεύξεις βέβαια. Με ζήτησαν από δύο διαφορετικά μέσα. Η μία δεν μεταδόθηκε ποτέ. Δεν πειράζει. Και λέω η τηλεόραση που είναι έτσι και είναι αλλιώς, τι κακά λόγια. Και μετά λέω αυτό που κάνεις είναι βλακεία, διότι από αυτό τρως και οφείλεις να το σέβεσαι. Όχι να το σέβεσαι, όχι να το εκτιμάς αν δεν σ' αρέσει, αλλά οφείλεις να το σέβεσαι. Εντάξει, έχει μερικά άσχημα πράγματα, έχει και μερικά καλά πράγματα, δεν πολύ βλέπω λόγω έλλειψης χρόνου. Θεωρείς όμως ότι η κρίση θεωρείται επηρέασε λίγο το επίπεδο της τηλεόρασης? Την έκανε καλύτερη γιατί μείνανε λιγότερα πράγματα πιο επιλεκτικά, ή νομίζεις ότι ισοπαίδωσε λίγο τα πράγματα? Όχι, νομίζω ότι αφαίρεσε πράγματα, διότι ο κόσμος έχασε τη δουλειά του, εκπομπές χάθηκαν, μισθοπλασία μειώθηκε πάρα πολύ. Νομίζω ότι η κρίση επηρέασε αρνητικά την τηλεόραση. Βέβαια, ήταν λίγο και μια φούσκα όλο αυτό το πράγμα. Αυτή η φοβερή εφημερία και οι τηλεπαρουσιαστές που παίρνουν, ας πούμε, τα μυθικά χρήματα. Εμένα μου δίνανε κάθε μήνα μια τζάγκορ καινούργια. Δεν θέλω, παιδιά, φτάνει τώρα. Έχει γεμίσει τον γκαράζ. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το οποίο σταμάτησε νομίζω ότι είναι καλό. Κατά τα άλλα, όμως, η οικονομική κρίση βλάπτει την οικονομία. Μέρος της οικονομίας είναι η παραγωγή. Να σου πω κάτι. Τώρα που θα γίνει μεγάλο αστέρι τη υποκριτική και θα συζητήσουν στο Hollywood, στο εξωτερικό και θα πρέπει να φύγει. Ο Αντώνης Καλάκης, πώς θα ζήσει χωρίς τα ανέκδοτά σου? Θα έρθει μαζί μου. Αλήθεια. Δεν θα φύγω, δεν θα πάω πουθενά. Όχι, θα το χάσουμε κι εμείς τον Αντώνη. Δεν έχω τέτοιες φιλοδοξίες καθόλου. Καμία τέτοια φιλοδοξία. Να φύγω να πάω πουθενά. Δεν θέλω. Θέλω να έχω κάτι φιλοδοξίες. Δηλαδή θέλω να παίξω ένα ρόλο, ξέρω εγώ, μεγάλο, έτσι, ωραίο, σαρκώδη ρόλο σε μια ταινία. Θα ήθελα πάρα πολύ. Τώρα φιλοδοξίες να φύγω, να σου πω κάτι, κοντά στα 50 μου είναι λίγο δύσκολο να έχεις. Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά. Όλη η ζωή είναι μπροστά σου. Ποτέ δεν είναι. Ποια όλη η ζωή, καλέ. Όλη η ζωή. Εντάξει. Καλά, okay. Ευχαριστώ που το λες. Το εκτιμώ πάρα πολύ. Τη συμπαθώ ιδιαίτερως, αλλά δεν είναι όλη η ζωή μπροστά μου. Όχι. Η δραστήρια ζωή, το δημιουργικό κτλ. Είναι καμιά 29 χρόνια ακόμα. Έλα. Λοιπόν, άρα προλαβαίνουμε μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια Στάθη μου να έρθουμε σήμερα το βράδυ να σας απολαύσουμε και Ευαγγέλη μου. Ναι, σήμερα να έρθετε, γιατί από ό,τι καταλάβατε ο Στάθης είναι. Την βγάζει, δεν την βγάζει. Γι' αυτό σου λέω να τον προλάβουμε, ρε παιδί. Απόψη, απόψη. Να έχουμε άποψη. Θα μας ρωτήσει κάποιος. Παίζετε κάθε Πέμπτη. Κάθε Πέμπτη στο Μεζόν Κρυστάλ. Όπως είπαμε, του Θοδωρή Κουνιάκη, σκηνοθεσία. Είναι η τρίτη φορά, δεν πρέπει να το ξαναπεί. Θοδωρή Κουνιάκη. Σκηνοθεσία και σενάριο. Η Κωνσταντία Χριστοφορίδου, καταπληκτική, ρε τη Κουφίτσα, την γνωρίζετε την περσμένη εβδομάδα. Ο Λυκάκος μας,
το λυκόσκυλο ο Στάθης μας και εγώ σε όλα τα υπόλοιπα. Αλλά όταν λέμε όλα τα υπόλοιπα, εννοούμε όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή. Ναι, εντάξει, τώρα μην το κάνουμε θέμα, όλα τα υπόλοιπα. Καλά, ναι. Κάτι περασματάκια. Μπροστά και πίσω από τη σκηνή, όλα τα υπόλοιπα. Χαμός. Είναι γεννημένος, δηλαδή, ο Βαγγέλης. Δεν είναι αληθινότητας. Δεν ξέρω τι έχει σπουδάσει ο άνθρωπος, αλλά αυτός δεν είναι γεννημένος για αυτό το πράγμα. Γεννημένος. Δηλαδή το σανίδι είναι φτιαγμένο για τον Βαγγέλη και ο Βαγγέλης φτιαγμένο για το σανίδι. Το βρεγμένο ενίοτε. Σε ευχαριστώ, ρε Στάθη μου, για το σανίδι, το βρεγμένο. Λοιπόν, τόση ώρα είμαστε εδώ και ένα ανέκδοτο δεν σα έχω πει. Θέλει να πει ανέκδοτο. Ναι, πες, έχω ακούσει μια πλακία σήμερα το πρωί το οποίο με έχει ξυναρπάσει. Περίεργο. Είναι ένα τύπο. Ξυπνάδε τώρα. Είναι ένα τύπο ο οποίο είχε γνωρίσει μια κοπέλα και λέει πώ σε λένε, λέει αυτή Μέρι. Μέρι, Μέρι, πω τι ωραία, γουάου, wow, πω τρομερό, έχω πάθει πλάκα, σούπερ. Λευτή καλά, γιατί κάνει έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να γνωρίζω καινούργια Μέρι. Ξέρω ένα ιδέα, αλλά δεν έχει νόημα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ήταν, γιατί. Μου φαίνεται ότι δηλαδή είναι μερικά από αυτά τα ανέκδοτα που είναι φτιαγμένα για να φτάνουν στα αυτιά σου και να τα λε. Ναι. Τι. Είναι. Και γι' αυτό μου τα στέλνουν κιόλα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, έστω και για το κρύο μέσα σε αυτή την παγωνιά. Συγγνώμη, την Παρασκευή 10 του μηνός Φεβρουαρίου η Ρετσκουφίτσα θα παίξει στον Κορινό, στο Γυαλό, στον μπαρ που λέγεται Γυαλό. Για μία μέρα, Παρασκευή 10 του Φεβρουαρίου. Τώρα θυμήθηκα. Μπράβο, πολύ ωραία. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας φτιάξατε τη μέρα. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε, έτσι. Στάθη, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια να έχεις εκεί. Φιλιά πολλά στους ακροατές σου και στην παρέα. Bye. Φιλάκια πολλά. Γεια. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίποτα, κορίτσια μου, εγώ ευχαριστώ. Είστε υπέροχες, είστε κορίτσια από σπίτι για σπίτι, στο σπίτι. Από είμαστε σίγουρα τώρα για το γεια. Είστε γεια. Έχουμε και στο πολλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να έχετε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.